Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, σας είχα αποσχεθεί ότι και αυτή τη φορά θα κάνουμε πασχαλινή κατασκευή και μάλιστα θα κάνουμε μεγάλη πασχαλινή κατασκευή. Αποφάσισα λοιπόν να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε έναν αρκετά μεγάλο κούνελο, όπως πάντα με ανακυκλώσιμα υλικά. Είμαι η Ρεβέκα και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πήρα χαρτόκουτα και έκοψα δύο μεγάλα κομμάτια. Σχεδίασα λοιπόν αυτιά, κεφάλι και το σώμα του κούνελου. Όπως βλέπετε με το χέρι τα σχεδίασα, δεν είχα πατρόν. Με το χέρι λοιπόν τα σχεδίασα, τα έκοψα και τώρα αυτά τα δύο θα τα κολλήσω μεταξύ τους. Όμως για να στηρίζεται αυτό εδώ, έκανα και πόδια. Αυτά θα μπουν στην πίσω, την πίσω μεριά. Και αυτά θα κολληθούν εδώ μπροστά. Θα κολληθούν δηλαδή εδώ, τώρα είναι λίγο μεγάλο το... Θα κολληθούν κάπως έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίζεται ο κουνελός μας. Ας τα κολλήσουμε λοιπόν πρώτα. Θα τα κολλήσω λοιπόν με σιλικόνη και μετά θα συνεχίσουμε. Και να λοιπόν που το κόλλησα, βλέπετε, κόλλησα και τα πόδια, μπρος και πίσω όπως σας είπα, και δεν πίστευα, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα καταφέρω τόσο γρήγορα να το κάνω να στέκεται. Βλέπετε, κάθεται, τώρα δεν μπορείτε να το δείτε ολόκληρο, αλλά πραγματικά κάθεται. Και ήρθε η ώρα να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο. Αυτή τη φορά θα στοκάρω. Θα κάνω λοιπόν σήμερα τη μία πλευρά. Θα τα αφήσω να στεγνώσει. Και αύριο θα κάνω την άλλη πλευρά. Και τέλος θα αφήσω τα πόδια. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να το δείτε τώρα ολόκληρο πως είναι, αλλά θα το δείτε στο τέλος όπως πάντα ή σε βιντεάκι ή σε φωτογραφία. Λοιπόν, απλώνω στόκο, θα απλώσω και στα πλαϊνά εδώ για να καλύψω τις ατέλειες. Και εδώ. Και έτσι η κατασκευή μου θα γίνει πιο ανθεκτική και δεν θα έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις ξύλινες κατασκευές. Υπόψη δεν βάζω πολύ στόκο, ποτέ δεν βάζω πολύ στόκο, θέλω απλά ίσα ίσα να καλύψω την περιοχή για να, να διορθώσω τις ατέλειες που υπάρχουν και για να το κάνω πιο σκληρό και ανθεκτικό, γιατί αν θα βάλω πολύ στόκο τότε θα
υγρανθεί το χαρτόνι μου και δεν θα κάτσει καλά, δεν θα στέκεται καλά. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω έτσι σε όλη την επιφάνεια, θα το αφήσω να στεγνώσει, θα κάνω την άλλη πλευρά όταν στεγνώσει αυτή, θα κάνω και τα πόδια και θα σας το δείξω τελειωμένο, γιατί θέλω να σας δείξω και πώς θα το διακοσμήσω. Και αφού στοκάρισα και από τις δύο πλευρές, ήρθε η ώρα να το γυαλοχαρτάρω λιγάκι. Εγώ φυσικά έχω κάνει την όλη διαδικασία, απλά θέλω να σας δείξω ότι θα τρίψετε με ένα γυαλόχαρτο, ούτε πολύ χοντρό ούτε πολύ λεπτό, ένα μεσαίο περίπου γυαλόχαρτο. Θα τρίψετε λοιπόν ό,τι εξέχει, δεν χρειάζεται να κάνετε πολύ λεπτομέρεια, ό,τι λοιπόν εξέχει, ιδίως από την μπροστινή την μεριά, και μετά θα καθαρίσετε με ένα μορομάντιλο, με ένα πανάκι, με κάτι τέλος πάντων, ώστε να μπορείτε να διώξετε το αυτό που έχει δημιουργηθεί, τη σκόνη που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, εγώ σας έχω πει την έχω κάνει ήδη τη διαδικασία και τώρα θα πάρω να βάψω όλο τον λαγό, όλο τον κούνελο μάλλον, άσπρο χρώμα, και μετά θα προσθέσω μικρές λεπτομέρειες. Δεν είναι λοιπόν δύσκολη διαδικασία, ούτως ή άλλως άσπρο χρώμα είναι και αυτό, απλά θα τονιστεί λίγο περισσότερο σε κάποια σημεία που δεν φαίνεται καλά, για να μπορέσει, για να μπορέσουμε μετά να βάψουμε και το πρόσωπο, να ζωγραφίσουμε το πρόσωπο. Λοιπόν, σας αφήνω, θα το τελειώσω και το ξαναλέμε. Και αφού στέγνωσε και έτριψα και καθάρισα, ήρθε η ώρα να διακοσμήσουμε. Έχω πάρει αυτό το αφρόδες υλικό που, από ό,τι ξέρετε, το χρησιμοποιώ συχνά. Έχω πάρει αυτή τη φορά με γκλίτερ. Από την μια μεριά είναι έτσι, από την άλλη μεριά έχει γκλίτερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω από τη μεριά του γκλίτερ. Και με αυτό θα κάνω τα αυτάκια του και την μυτούλα του. Εδώ, από ό,τι βλέπετε, έχω ήδη ζωγραφίσει με το μολύβι το πρόσωπό του. Και όλο αυτό το κάνω για να μην καθυστερώ ιδιαίτερα. Και πάμε τώρα να τα κολλήσουμε για να προχωρήσουμε μετά και στο στολισμό εδώ στο σώμα του.
Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Βλέπετε πως έγινε, θα το δείτε βέβαια και όρθιο. Εγώ όμως τώρα θέλω λίγο να τονίσω τις άκρες του και σκέφτηκα να βάλω εκείνο το κερί που είχα κάνει σε ροζ χρώμα, αν το θυμάστε. Έχω κάνει σχετικό βίντεο, δείτε το. Και λέω λίγο να τονίσω τις άκρες του γύρω-γύρω για να πάρει ένα πιο ροζ χρώμα. Δεν θα κάτσω να το κάνω τώρα όλο μπροστά στο μπροστά στην κάμερα, αλλά λίγο να σας δείξω. Βλέπετε, παίρνει λίγο έτσι ένα ροζουλί χρώμα. Και δένει με το υπόλοιπο. Λοιπόν, θα το συνεχίσω εγώ να το κάνω. Αυτά είχα να σας δείξω, ελπίζω να σας άρεσε η κατασκευή και ελπίζω να δω όπως πάντα τα σχόλιά σας, τα like σας, τις κοινοποιήσεις σας και την εγγραφή σας. Καλό Πάσχα εύχομαι, καλά να περάσετε όλοι σας, όλοι μας, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Γεια σας!